Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά. Λέω δυστυχώς, γιατί έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, Νίκο. Δυστυχώς, όπως το είπες, Νίκη, καθότι ένας ακόμα άνθρωπος έχασε την ζωή του από τον κορονοϊό. Αυτή τη φορά πρόκειται για μια γυναίκα, για μια ηλικιωμένη γυναίκα 93 ετών, η οποία νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, στον θάλαμο που βρίσκονται και τα περισσότερα κρούσματα του κορονοϊού. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν ήταν διασωληνωμένη, δεν ήταν καν στις μονάδες αρνητικής πίεσης, στο θάλαμο αρνητικής πίεσης, στην εντατική θεραπεία δηλαδή. Βρισκόταν στον θάλαμο όπου φιλοξενούνται τα περισσότερα κρούσματα του κορονοϊού, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η μεγάλη ηλικία της ήταν αυτή η οποία έπαιξε καταλυτικό ρόλο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όσα έχουμε καταφέρει να μάθουμε από τον γιατρό, στο να καταλήξει η συγκεκριμένη γυναίκα. Είναι το τέταρτο θύμα, ο τέταρτος νεκρός για την Ελλάδα μέσα σε ένα 24ωρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Γιαπρακά.